μαχητικό F-35 της Αμερικανικής Αεροπορίας απογειώνεται από την 115 πτέρυγα Μάχη στη Σούδα για μία ακόμα αποστολή με ελληνικά μαχητικά F-16 στο πλαίσιο της άσκησης Poseidon Rage 2022. The main objective is the execution of joint operations in a complex environment consisting of variable and modern threats in an escalating tension environment. This training with the Greeks, our NATO ally, improves our interoperability and ultimately strengthens NATO as a whole. We appreciate the hospitality that the Greeks have shown us, and we look forward to working with you guys in the future. Τα υπερσύγχρονα μαχητικά stealth 5ης γενιάς μαζί με μαχητικά Cruise F-15 Strike Eagle της Αμερικανικής Αεροπορίας συνεργάστηκαν στενά με μαχητικά της πολεμικής μας αεροπορίας σε διακλαδικά επιχειρησιακά σενάρια κλιμακούμενης έντασης και πολυπλοκότητας σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής. Φέτος είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε ασκήσεις που αφορούσαν αρχικά ενέαρια μάχη εντός οπτικού πεδίου, η οποία μας επέτρεψε να αναγνωρίσουμε τα πτυχικά χαρακτηριστικά διαφορετικών αεροσκαφών, όπως είναι τα F-15 και τα F-35. Πραγματικά αξίζει πολύ να γίνονται αυτές οι συνεργασίες. Μπορούμε να ανταλλάσσουμε ιδέες, τακτικές, απόψεις και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Cooperation with the 115th Wing and the entire Hellenic Air Force has been outstanding. In true Greek fashion, our hosts have been very, very warm and welcoming. This year, the exercise has brought two full squadrons of fighters from the United States Air Force, and it's been a tremendous undertaking, and our Hellenic counterparts have been extremely accommodating. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μαχητικά F-35 της Αμερικανικής Αεροπορίας επιχειρούν επί ελληνικού εδάφους από την 115 πτέρυγα Μάχη στη Σούδα, διεισάγοντας στενή συνεργασία με μαχητικά F-16 πολεμικής μας αεροπορίας. From our perspective, our whole job is to get the planes as ready as we can, make sure they're operating to 100%, and our whole goal is to supply a quality product to the air crew so that they can fly, do their basic mission sets they need to become combat mission ready. Ασκήσεις όπως αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία στενών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του προσωπικού μας. Δεν θα ήταν υπερβολή να σχολιάσω ότι ο σπόρος και για αυτήν ακόμα την άσκηση και το Poseidon Rage βιτέθηκε πολλά χρόνια πριν μέσα από συνεργασίες ακόμα και στα πλαίσια ανατολικών ασκήσεων όπως του TLP, όπου ξεκίνησαν αυτές οι επαφές που οδήγησαν στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος με ομαλό τρόπο.